αλπικό το τοπίο στην Κρήτη. Είναι και ευχάριστο και προβληματιζόμαστε και λίγο για τα υπόλοιπα. Παράδειγμα, στο δράδυ δεν είχαμε τηλεόραση καθόλου. Ευτυχώς το ρεύμα διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κατά τα άλλα, λίγη υπομονή θα τα πέρασουμε όλα. Οι εικόνες που καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός της Κρήτη TV θυμίζουν ευρωπαϊκό βορρά. Ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξει το παιδί, πάρα πολύ όμορφα, πολύ χιόνι. Το απολαμβάνουμε. Η ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σκεπασμένη από χιόνι, αποτελεί πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους. Τ' αρέσει? Ούτε σχολείο, ούτε τίποτα σήμερα, ε? Ναι. Μόνο χιονοπόλεμος? Ναι. Δεν λείπουν ωστόσο και τα προβλήματα. Άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν το χιόνι μπροστά από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιούργησε η κακοκαιρία Ελπής έθεσαν σε εγρήγορση το μηχανισμό της περιφέρειας και των Δήμων. Είχαμε έντονη χιονόπτωση και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Ευτυχώς όμως υπήρχε μια αγαστή και συντονισμένη, μπορώ να πω, συνεργασία όλων των φορέων που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Τα μικρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν αντιμετωπίστηκαν γρήγορα, απεγκοβίστηκαν αυτοκίνητα και οχήματα που βρισκόταν στο δρόμο. Εν μέσω πυκνής χιονόπτωσης, τα μηχανήματα του Δήμου Ορχανών Αστερουσίων προσπαθούν να κρατήσουν τουλάχιστον τις κεντρικές οδούς ανοιχτές. Πόσο χιόνι έχει περίπου εδώ? Έχει 60 με 70 πόνους. Σε όλο το μήκος του Δήμου Ορχανών Αστερουσίων? Ναι, αλλού πιο πολύ, αλλού πιο λίγο. Πού έχετε τα μεγαλύτερα προβλήματα? Από εδώ, από Αρχάνες Χουδέτσι και από Καταλαγάρι πάλι Χουδέτσι Παρθένη. Στη μάχη και ο πρόεδρος των Αρχανών, Μύρωνας Χιλιετζάκης, που με ίδια μέσα σάρωνε την περιοχή προκειμένου οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί. Προβλήματα, ναι. με τις καλλιέργειες οι αράπτες ασελίες έχουν θέμα, υπάρχουν σπασμένα κλαδιά. Τώρα θα δούμε μετά το πέρας του χιονιά. Πάντως υπάρχει πρόβλημα. Οι αράβες στις ασελίες έχουν θέμα μεγάλο. Σε λευκό κλειό είναι ολόκληρος ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Με το μηχανισμό να προετοιμάζεται για τις δύσκολες ώρες που έρχονται το απόγευμα και το βράδυ, αλλά κυρίως για το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας Ελπίδα που αναμένουμε αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Και παγωνιά έχει πάρα πολύ. Θα δούμε. Περιμένουμε τώρα το άλλο κύμα. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Συνιστούμε στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν όσο γίνεται τις άσκοπες μετακινήσεις και επίσης να ακολουθούν και να συμμορφωνόμαστε όλοι με τις οδηγίες των φορέων που άπτονται τις πολιτικές προστασίες. Με το θερμόμετρο να δείχνει μόλις 2 βαθμούς πάνω από το 0, τζάκια και σόπες έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Πυρήνα παλεύεται, το πετρέλαιο δεν παλεύεται. Έχουμε και αυτά. Λίγα λεπτά πριν από τη 1:30 το μεσημέρι, το θερμόμετρο εδώ στο Χουδέτσι δείχνει 2 βαθμούς Κελσίου και η χιονόπτωση συνεχίζεται. Όλη νύχτα και περιμέναμε κι άλλο. Πολύ χιόνι. Mm-hmm. Τώρα, δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε καλά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε προβλήματα. Πιστεύουμε τώρα να σπάσει η κακοκαιρία, να μην έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Ίδιο το σκηνικό και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Στη δουλειά ήμουν εγώ. Δεν είχε κίνηση προφανώς λόγω της χιονόπτωσης τώρα αυτές τις μέρες. Ναι. Εντάξει, προβλήματα στο σπίτι, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε ούτε με πρασισμό, οπότε. Τέλεια. Αλλά κρύο. Κρύο. Δρυμεί το ψύχος εδώ στους οικίσκους του Αρκαλοχωρίου. Οι κάτοικοι των οικίσκων και εθελοντές έχουν σπεύσει προκειμένου να καθαρίσουν το χώρο από τα χιόνια, αλλά και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, έτσι ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν ζεστοί. Λίγο δύσκολα, αλλά. Παγώσατε, ε? Λίγο. Ναι. Κρύο. Είχατε και ταλαιπωρία, εσάς δούλευε το ερκοντήσιο? Μια σταματούσα, μια αρχινούσα. Ήταν δύσκολη η πρώτη νύχτα και ευτυχώς πιστεύω ότι προλάβαμε κάπως τα χειρότερα. Mm. Γιατί έχουμε ανθρώπους που παλεύουν με την υγεία τους, έχουμε ηλικιωμένους, έχουμε μωρά παιδιά. Άρα φαντάζεσαι ένα κοντέινερ τέτοιο, ένα σκίσκο να το πω. Αν παγώσει, σε πόσα δευτερόλεπτα έχει παγώσει μέσα και τι αποτέλεσμα θα είχε όλο αυτό? Κάνει κρύο, πολύ κρύο, ναι. Πάρα πολύ κρύο. Ναι. Και έχουμε το καλοριφέρι, έχουμε τη σόμπα, μένουμε σε ένα σπιτάκι μικρό, καλά είναι, τι να κάνουμε. Αλληλεγγύη, παιδιά, χωρίς αλληλεγγύη δουλειά δεν γίνεται εδώ.